Κοριτσάκια, τι έκανετε εδώ? Πού είναι η μάνα σας? Σπίτι. Μα πού στο σπίτι? Εδώ ή στο χωριό? Δεν είναι ζώο. Φαίνεται ότι εξετέλει εντολή του πατρός της, μη θέλοντος να ενοχλώσει η διαβάτε την άρρωστη. Αυτή, άλλος, ευρίσκεται πράγματι εντός της καλύβης. Και έτσι τα παράθυρα ήσαν κλειστά, ίσως, δια να μην την βλάπτει ο εσπερινός αήρ του ρεύματος. Φαίνεται ότι ο σύζυγός της προλίγου μόνον είχε κατέλθει στον γειτονικών αγρών, προς μικράν συμπληρωματικήν εργασίαν, και είχε νοκνήσει ή νομίσει περιττό να κλείσει και την θύραν του περιβόλου του λαχανόκηπου. Κι είναι στο χωριό η μάνα σας? Και εσείς, πώς είσαστε εδώ μόναχά σας? Είναι πατέλα ζω. Πού? Κι κάτω. Πώς σε λένε, κορίτσι μου? Μσούδα. Και την αδελφή σου? Τούλα. Θα φώναξουν τάχα. Θα ακουστεί. Πού να ακουστεί? Πρέπει να κάνω γρήγορα. Αυτός, όπου είναι τώρα σε λίγο, θα έρθει εδώ. Γιατί θα σου ρουπώσεις και δεν θα βλέπει να κάνει δουλειά εκεί κάτω? Και πρέπει να φεύγω το γρηγορότερο, χωρίς να με δει. Όπως δεν με είδε ως τώρα. Εδίστασε προς στιγμήν. Ιστάνθη μέσα της φοβεράν πάλιν. Καρδιά. Αυτό είναι μια απόφαση. Και δράξασα με τας δυο χείρα στα δυο κοράσια, τα όθησε με μεγάλην βίαν. Οικούστη μέγας πλαταγισμός. Τα δυο πλάσματα έπλεαν εις το νερό της τέρνας. Η μεγαλυτέρα κορασής έριξε οξίαν κραυγήν ή της αντίχησεν εις την μοναξιάν της εσπέρας.